Όχι, διότι κάποιοι έχουν κολλήσει τον ιόν. Έχω πει πολλές φορές ότι εφόσον κρατήσουμε τα κρούσματα τα οποία ανακοινώνονται ημερησίως σε μονοψήφιους αριθμούς, τότε μπορεί να έχουμε μία διαχειρίσιμη κατάσταση. Και αυτό φαίνεται ότι συμβαίνει εχθές και σήμερα, εάν εξαιρέσουμε πριν 3 μέρες που είχαμε μια άνοδο των 23 περίπου κρουσμάτων, 21 επιβεβαιωμένων και 2 τα οποία επιβεβαιώθηκαν χθες το πρωί. Επειδή το συζητούμε συνεχώς, τα περιοριστικά μέτρα εννοώ, το ξέρω, το έχουμε ξαναπεί, αλλά είναι σημαντικό να το επαναλάβουμε, κύριε Καραγιάννη. Πόσο κρίσιμες είναι οι επόμενες μέρες για να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού? Είναι κρισιμότατες. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευθύς από αυτό. Αυτόν θα εξαρτήσει πολλά πράγματα. Εάν θα είμαστε σε μια θέση να αντιμετωπίσουμε μια διαχειρίσιμη κατάσταση και αν σε μερικές εβδομάδες, 2-2,5 εβδομάδες, θα είμαστε σε θέση ναι, να δούμε μια ελάφρωση κάπως των περιοριστικών μέτρων. Πάντως εγώ θα ήθελα να περιμένω ακόμα λίγο, έστω και μετά τη 13η, να δούμε πώς βαίνουν τα πράγματα πριν παρουσιαστεί μια ελευθέρωση των Βεβαίως, μέτρων. Βεβαίως ένα μεγάλο ερώτημα είναι πώς οι φορείς κυκλοφορούν έξω χωρίς να το γνωρίζουν και μπορεί να διαδίδουν τον ιό είτε στο επαγγελματικό τους περιβάλλον είτε κατά τις περιορισμένες μετακινήσεις τους. Τι πρέπει να προσέχουμε? Ακριβώς αυτόν που έχετε πει, κύριε Παυλίδη, είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή μετρούμε συνολικά 8 κρούσματα προσδιορίστου προελεύσεως. Δεν ξέρουμε ποιος κόλλησε αυτά τα άτομα. Και μέχρι ότου ιχνηλατηθούν οι επαφές αυτών των ατόμων και ερωτηθούν επισταμένα με ποιους έχουν έλθει ήδη σε επαφή, δεν θα μπορέσουμε να ξέρουμε εάν αυτόν οφείλεται σε κάποια άτομα που διακινούνταν, ελπίζω, ανάμεσά μας την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά όχι τώρα που έχουν μπει τα περιοριστικά μέτρα. Γι' αυτόν πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα αυτά ευλαβικά. Μήπως και υπάρχουν τέτοια άτομα μεταξύ μας οι οποίοι να διασπέρνουν τον ιόν χωρίς φυσικά ούτε ήδη να το ξέρουν, διότι ίσως να είναι ασυμπτωματικοί ή να έχουν πολύ πολύ ήπια συμπτώματα και επομένως να δημιουργήσουν εστίες μετάδοσης του ιού σε διάφορα μέρη της Κύπρου. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε πάση θυσία. Και να πούμε ακόμη κάτι τελικά, ποιοι είναι οι ευάλωτοι, διότι χθες έχασε τη ζωή του ένας συνάνθρωπος μας 58 ετών, στην Ελλάδα σήμερα 42 και 43 χρονών, ενώ στη Βρετανία μια 20χρονη κοπέλα. Αυτό είναι το ανησυχητικό και αυτόν δεικνύει και στους νεότερους ότι κανείς δεν είναι άτρωτος. Ναι μεν, οι περισσότεροι θάνατοι στο παρελθόν, στην Κίνα παραδείγματος χάρη, συνέβηκαν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σε ευάλωτες ομάδες. Φαίνεται ότι στην Δύση ο ιός να είναι λίγο πιο επιθετικός και νεαρότερα άτομα. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και επομένως οι νέοι δεν πρέπει να εφησυχάζουν και να θεωρούν ότι ήδη είναι άτρωτοι και ότι θα νοσήσουν πολύ πιο ήπια από τους άλλους. Όπως βλέπουμε, θα νοσήσουν και αυτοί βαριά και κάποιοι θα καταλήξουν. Βεβαίως, κύριε καθηγητά, επειδή πλέον η επιστημονική κοινότητα έχει μεγάλη εμπειρία από την παρακολούθηση της επίδρασης του κορονοϊού, υπάρχει κάποιος τρόπος ταχείας εξέτασης όσο περισσότερων μπορούμε, είτε ύποπτων κρουσμάτων είτε ασυμπτωματικών? Μα αυτό είναι νομίζω που ανακοίνωσε και ο Πρόεδρος πριν 2 μέρες. Το γεγονός ότι άνοιξε τη δυνατότητα και σε άλλα εργαστήρια να διερευνούν δείγματα και στα κρατικά και στα ιδιωτικά εργαστήρια και οι κλινικές γρίπες οι οποίες θα ιεραρχούν κατά κάποιον τρόπο πιθανά κρούσματα του ιού και να τα άτομα αυτά να υποβάλλονται σε τέστινγκ. Ο λόγος είναι για να διευρυνθεί ακριβώς η δυνατότητα να γίνουν τεστ στην κοινότητα πιο ευρέως και ίσως κάποια από αυτά τα δείγματα να βγουν θετικά, οπότε θα μπορέσουμε να σταματήσουμε το κακό πριν εκδηλωθεί παραπέρα. Ακούμε για το εμβόλιο ότι αργεί ακόμη. Τι γίνεται όμως με τις θεραπευτικές μεθόδους
που εφαρμόζονται ήδη. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα υπό την έννοια ότι υπάρχουν διαθέσιμα φάρμακα στην αγορά που μπορεί να τον αντιμετωπίσουν. Υπάρχουν κάποια φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για άλλες λοιμώξεις. Έχουν διερευνηθεί και σε ασθενείς με τον κοροναϊό. Κάποια έχουν δείξει κάποια αποτελεσματικότητα και χορηγούνται. Κάποια άλλα δεν έχουν ακόμη δείξει κάτι το ιδιαίτερο. Έναν το οποίο είναι και πιο ευρέως αντιοικών, όπως τα ευρέως φάσματος αντιβιωτικά που χρησιμοποιούνται κατά βακτηρίων. Έχουμε κάτι ανάλογο και για ιούς. Αυτόν το φάρμακο της Κίλια, το οποίο έχει δοκιμαστεί στην Αποανατολή και χρησιμοποιείται και σε κάποιες άλλες χώρες στην Ευρώπη. Φυσικά, μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα αυτών των μελετών, θα πάρει ακόμα κάποιον χρόνο. Επομένως, η περίθαλψη των ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας βασίζεται στη συμπτωματολογία και το τι έχουμε στην διάθεσή μας αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ.